Κυρίες μου και κύριοι, έφτασε αυτή η πολύ χαρούμενη στιγμή για όλους εμάς που το παλέψαμε. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στην Ναταλία Αργυράκη που το πάλεψε μαζί μας, στην Ελίνα Βελαλοπούλου, στο γραφείο τύπου του Α! Σε όλους. Όχι, αστείευομαι. Με πολύ χαρά υποδεχόμαστε τον υπερταλαντούχο και πολύ αγαπημένο μας και εσάς, τον Πάνο Βλάχο. Psycho Killer! Γεια σας! Γεια σου, Πάνο! Γεια σου, Πάνο! Γεια χαρά! Καλώς ήρθες! Καλώς σας βρήκα! Μου γράφανε στο Twitter τείχο-τείχο να πηγαίνετε, μην τον πολυπλησιάσετε και τέτοια. Τείχο-τείχο, μη σε πετύχω. Τείχο-τείχο, μη σε πετύχω. Καλώς μας ήρθες. Θα γλιτώσεις από μένα σήμερα, με βεβαιότητα. Με βεβαιότητα θα γλιτώσω, γιατί είναι και λίγο COVID, λίγο το αυτό. Μια απόσταση θα πρέπει να την κρατήσουμε. Μια απόσταση πρέπει να την κρατήσουμε, πραγματικά. Χαίρομαι πολύ που με καλέσατε και χαίρομαι που είμαι εδώ. Δεν φταίει η Ναταλία Αργυράκη, εσύ φταίς. Εγώ? Ούτε το γραφείο τύπου του άλλου. Εγώ τα κατάφερα. Εσύ τα κατάφερες, ναι. Μόνη μου. Μόνη σου, 100%. Πώς τα κατάφερα, πες μου. Δεν ξέρω. Έκανα γκάλωπ στο. Πώς το λένε, έκανα στο Twitter. Πώς το λένε αυτό που μαζεύεις ψήφους και λες. Δημοψήφισμα. Όλοι, ναι. Και... Δημοψήφισμα, άσχημη λέξη. Άρα αυτά να μην γίνονται τώρα. Η αλήθεια είναι ότι έχει. Ειδικά στο Twitter. Όχι, όχι, αλλά πραγματικά είσαι από τους πολύ αγαπημένους τοπιούς του κόσμου, όχι μόνο φέτος, το ξέρεις αυτό. Και πέρυσι. Και πέρυσι, και πρόπερσι, και παραπρόπερσι. Ας το πάμε μέχρι πέρυσι, μην το πάμε. Εντάξει. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις. Με βεβαιότητα, ας πούμε, μέχρι πέρυσι. Ανήκει στην κατηγορία, ρε παιδί μου, των ανθρώπων που ερμηνεύεις φέτος στην σειρά, στην Αγγελική, ένα ρόλο που είναι τόσο διαστραμμένος, τόσο άρρωστος, τόσο κακός και παρόλα αυτά. Να μου στέλνουν εμένα συνέχεια μηνύματα πότε θα φέρεις τον Πάνο. Πότε θα φέρεις τον Πάνο. Ήρθες, αντί να μου λένε μακριά από τον Πάνο, μακριά από τον Πάνο. Ναι, ήρθες. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με αυτόν τον ρόλο, με τον ιδιαίτερο ρόλο του Δημήτρη στη σειρά Αγγελική. Γιατί αυτό συζητούσαμε και μαζί του, δεν σας το μοιράζουμε τώρα με εσάς. Τον έχεις προσεγγίσει με ένα πολύ δικό σου τρόπο αυτόν τον δύσκολο ρόλο. Του αγοριού που είναι σίγουρα άρρωστο ψυχικά, που έχει μια διχασμένη προσωπικότητα, που έχει μια νοσηρή σχέση με τη μητέρα του και είμαι βέβαιη ότι εκτός από τις ωραιότατες σκηνοθετικές εντολές που σου δίνει ο Στέφανος, βάζεις και πολλά δικά σου στοιχεία στο παίξιμό σου. Εννοείς βλέπεις στοιχεία του χαρακτήρα μου? Όχι. Εννοώ ότι... Κανένα στοιχείο του χαρακτήρα δεν βλέπω. Okay. Εννοώ ότι αισθάνομαι πως αυτοσχεδιάζεις πολλές στιγμές. Αυτοσχεδιάζω γενικά. Προσπαθώ να αυτοσχεδιάζω μέχρι να βρω αυτό που θέλω να κάνω. Αλλά η Φιλαρέτη Κομνηνού δίνει την... θέτει τον τόνο, ας το πούμε έτσι, αυτής της σχέσης μας και εγώ ακολουθώ. Mm-hmm. Ένα τεράστιο κομμάτι της όποιου ρόλου έχω χτίσει φέτος, το οφείλω στη Φιλαρέτη και στο σκηνοθετικό team της ομάδας της Αγγελικής. Και γενικά είναι ένα αποτέλεσμα που δεν επιτυγχάνεται μοναχώς σου. Γενικά το μόνος δεν είναι ωραίο, άσχετα της εποχής αυτής που όλοι είμαστε μόνοι μας. Εμείς έχουμε την τύχη και ένας από τους λόγους που είπα ναι σε αυτή τη δουλειά είναι αφενός γιατί δεν με έπαιρνε κανείς στην Αμερική, αφετέρου γιατί όταν με πήρε ο Κώστας Σούσουλας και μου είπε ότι θα γίνει αυτή η δουλειά, τα ονόματα τα οποία έθεσε στο τραπέζι ήταν και του γιου του Χρυσοστόμου, της Μέρης της Μινάς, της Φιλαρέτης Κομνηνού, που εγώ τους εκτιμώ πάρα πολύ, ειδικά του Χρυσοστόμου. Ήμουνα πολλά χρόνια φαν, μέχρι φέτος που σταμάτησα να είμαι. Βέβαια. Αλλά και περισσότεροι από εμάς. Από του χρόνου. Βεβαίως. Αλλά ειλικρινά τώρα το λέω πέρα την πλάκα, το ότι ένα μεγάλο κομμάτι της χημίας και του αποτελέσματος αυτής της δουλειάς ερμηνευτικά οφείλεται στο τι τόνο θέτει η Φιλαρέτη Κομνηνού. Τι σημαίνει για σένα, Πάνο, να δουλεύεις δίπλα στη Φιλαρέτη Κομνηνού? Γιατί σε άκουσα ότι στην πρώτη τοποθέτηση είπες το όνομά της. Ναι. Είμαστε αυτό που κλέβουμε από τους άλλους στη δουλειά μας και γενικά και στη δικιά σας τη δουλειά. Δηλαδή, βέβαια, και σε κόβουμε κομμάτια από πιο φωτεινά δέντρα και τα κάνουμε δικά μας. Μορφή ωραία κουβέντα αυτή. Δεν δικό μου, του Καλιτζάκη είναι αυτό. Του... Α, ναι. Ναι, ναι. Δεν το φτιάξω. Μεγάλος Έλληνας ποιητής, έχει παίξει στον Παναθηναϊκό παλαιότερα. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι εγώ το πιστεύω αυτό. Καμία δουλειά δεν έχει αποτέλεσμα όταν κάποιες μονάδες κάνουν κάτι. Και τιμώ και την πορεία της Φιλαρέτης Κομνηνού, το τι κάνει την πρώτη μέρα που τη γνωρίζεις. Γιατί ξέρεις, πολλοί άνθρωποι φέρουν κάτι και λες. Και ο Γιώργος Χρυσοστόμου και η Μέρη, δηλαδή, με τεράστιες επιτυχίες στο θέατρο, νομίζεις ότι. Οκ, θα
θα παρουσιάσουν την επιτυχία που είχαν κάποιες δεκαετίες. Όχι. Κάθε φορά είναι σαν να είναι η πρώτη. Και αυτό το πάθος που έχει με κάνει εμένα απλά να παρασύρομαι και να αυτοσχεδιάζω όντως με τις, με τις δικές της προτάσεις. Επειδή είναι τέσσερις ήρωες, δηλαδή είναι τέσσερα αγόρια, εντάξει. Ναι, ο Αλέξανδρος, ο Πέρος, ο Ιωάννης Παπαζήσης. Ο Ιωάννης, ναι. και εσύ. Από την πρώτη στιγμή που σε φωνάξανε, σου πρότειναν κατευθείαν το συγκεκριμένο ρόλο του Δημήτρη? Θα σου πω και ένα αποκλειστικό τώρα, ας πούμε. Για πες το λίγο. Ναι, επέμενε ο κύριος Κώστας. Επέμενε, ο κύριος Κώστας ο Σουλάς, επέμενε, ναι. Επέμενε να, ότι πρέπει να κάνω αυτό το ρόλο. Και επέμενε και να μην μιλάω όταν έρθω για πράγματα εκτός του ρόλου. Εγώ θα ακολουθήσω και τα δύο. Okay. Κύριος. Ωραία. Λοιπόν, πέρα την πλάκα. Εξαιρούσε την εκπομπή μας ο Σούσουλας. Εξαιρούσε, λοιπόν. Ναι, γιατί εμείς είμαστε της οικογενείας εκπομπή. Μαμά, μην ανησυχείς. Λοιπόν, όλα καλά θα πάνε. Επέμενε να κάνω αυτό και είχε όραμα. Εγώ, όταν διάβασα το σενάριο, δεν είχα ιδέα. Και λέω, μου ταιριάζει, θέλω πάρα πολύ να κάνω το ρόλο του Παύλου. Α. Του Παπαζής. Του Παπαζής, ναι. Που ήταν πάλι ένας άνθρωπος πολύ εξωστρεφής, να το πω έτσι. Ακραίος, άγριος. Ναι, 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 ναι. Και λέω ότι αυτό με εξητάρει. Επειδή δεν είχα ακριβώς καταλάβει τι ήταν ο Δημήτρης. Αλλά εκείνος επέμενε, και αλήθεια του το χρωστάω αυτό, γιατί επέμενε ότι μου λέει πρέπει να τον κάνει ένας άνθρωπος σαν και σένα που δεν το περιμένουμε από εκείνον. Και έχει πολύ δίκιο. Και είχε δίκιο, νομίζω. Είχε πάρα πολύ δίκιο. Είχε πάρα πολύ δίκιο. Και ο Ιωάννης φοβερός είναι στο ρόλο του. Απλά εγώ όπως το είδα, φαινόταν για μένα λίγο πιο προκλητικό αυτό. Ναι, γιατί φαντάζομαι ότι ας πούμε, αν οι τηλεθεατές έχουν μια τελευταία, αν μπορώ να το πω έτσι, την πιο πρόσφατη τηλεοπτική τους ανάμνηση από τον Πάνο Βλάχο είναι ο ρόλος σου στη Μουρμούρα. Ναι. Έτσι, τηλεοπτικά μιλάω πάντα. Τηλεοπτικά. Ναι. Που ήσουν γλυκός, τρυφερός, αστείος κτλ. Η κόντρα αυτού του ρόλου με το ρόλο του Δημήτρη τώρα στην Αγγελική είναι πρόκληση. Είναι τρομακτικά ενδιαφέρον για έναν ηθοποιό αυτό. Είναι. Αυτό. Άρα ήξερε τι έκανε ο Κώστας. Ήξερε. Σούσουλας. Δίκαιη η θέση σου, αγόρι μου. Πάμε να δούμε το. Πώς μιλάει στον άνθρωπο που ηγείται της μυθοπλασίας του καναλιού. Να δούμε το πολύ ωραίο βίντεο, παρακαλώ, που επιμελήθηκε ο Θάνος Βάγιος για τον Πάνο Βλάχο. Θα μάθετε και πολύ άλλα ενδιαφέροντα πράγματα που ίσως δεν ξέρετε για τον Πάνο. Ένα λαχείο είναι η ζωή. Κι άμα το βρεις, μην το πετάξεις. Ηθοποιός, τραγουδοποιός, ερμηνευτής, ντοκιμαντερίστας, δρομέας. Κι όμως, ο Πάνος Βλάχος επιλέγει να αυτοπροσδιορίζεται απλώς ως κάποιος που έγινε αυτό που μπορούσε να είναι. Επιτυχία είναι να μην φοβάσαι να γίνεις αυτό που μπορεί να είσαι. Εγώ φοβόμουν και να ασχοληθώ με την υποκριτική και το ξεπέρασα και να ασχοληθώ με την τραγουδοποιία. Αλλά τελικά, μόνο υπέροχα πράγματα συνέβησαν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι προσπάθησε αρκετά να έχει μια κανονική συμβατική ζωή, αλλά δεν τα κατάφερε. Σπούδασε ναυτιλιακά στο Πανεπιστήμιο Πειραιός και για ένα μικρό διάστημα εργάστηκε στον κλάδο, αλλά το άγνωστο ασκούσε πάντα μια ιδιαίτερη γοητεία πάνω του. Άγνωστο είναι τι σημαίνει εγώ να βγάζω δίσκο με δικά μου λόγια και δική μου μουσική. Τι σημαίνει για μένα να τα παρατάω όλα και να πηγαίνω στο άγνωστο της Αμερικής. Τι σημαίνει για μένα να κάνω ένα ντοκιμαντέρ. Με έναν τρόπο βάζω τον εαυτό μου στο άγνωστο για να καταπολεμώ τον φόβο μου και να ανακαλύπτω κάτι καινούριο. Ευρέως γνωστός γίνεται με το ρόλο του στη ζωή της άλλης. Ακολούθησαν οι βασιλιάδες, ενώ για 3 χρόνια υποδίεται τον Χάρη Μαραγκό στη σειρά «Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα», παίζει σε θεατρικές παραστάσεις, ενώ πρόσφατα κυκλοφόρησε και το ντοκιμαντέρ του «7 λεπτά ψυχή». Καταπιάνεται και με τη μουσική. Μάλιστα, τα τραγούδια του δεύτερου δίσκου του αφορούν τις περιπλανήσεις του και γράφτηκαν στην Αθήνα, στο Τορόντο, το Λος Άντζελες, στη Νέα Υόρκη. Άλλωστε, η αναζήτηση στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού είχε ήδη ξεκινήσει για τον Πάνο Βλάχο από το 2012. Ήθελα πάρα πολύ να φύγω στο εξωτερικό. Ξεκίνησε ως μια ανάγκη μου να κάνω μαθήματα. Εκεί ανακάλυψα πάρα πολλές ανεπάρκειες που είχα. Σίγουρα δεν πήγα για να το παίξω μάγκα στην Ελλάδα. Πήγα για να γίνω η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Έμεινα γιατί άρχισα να δουλεύω. Και δούλευα, αλλά όχι συνεχώς. Δεν πήγαιναν όλα τέλεια. Στην αρχή χρειάστηκε να κάνω κι άλλες δουλειές. Έχω πλύνει μέχρι και πιάτα. Η Αμερική είναι μια βάση στην οποία κάνω οντισιόν για σειρές και projects και είναι μια αφετηρία για άλλα projects ανά τον κόσμο. Και η αλήθεια είναι πως δεν έκανε και λίγα. Ξεκινώντας με την παράσταση Mr. Buffo του Dario Fo από τη Νέα Υόρκη και την περιοδία της σε 5 χώρες, μέχρι τη συμμετοχή του στη σειρά του Netflix Selena, αλλά και τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία The Perfect Pose, και έπεται συνέχεια.
Πολλές φορές γίνεται αντικείμενο σχολιασμού το τι ακριβώς κάνει στην Αμερική. Σαν πληροφορία δεν έρχεται η δουλειά μου, γιατί εκείνο που ενδιαφέρει από την Αμερική είναι το lifestyle. Σε υποχρεώνει το σύστημα να βγάζεις δελτία τύπου για τη ζωή σου. Για το σύστημα, το να είσαι στην Αμερική σημαίνει ότι είσαι ο καλύτερος ηθοποιός του κόσμου. Την έχεις ψωνίσει. Είσαι snob. Θα γυρίσεις πίσω επειδή δεν έχεις καταφέρει τίποτα. Οπότε από αυτό βγαίνουν τα συμπεράσματα, ενώ έχω εξίσου έντονη κατάθεση πολλών άλλων πραγμάτων. Αυτός είναι ο λόγος που έχω επιλέξει να εκφράζομαι σπάνια δημοσίως. Το γεγονός ότι είμαι όπως είμαι, μιλάω όπως μιλάω, ντύνομαι όπως ντύνομαι, γυμνάζομαι και ζω στο Λος Άντζελες, δεν σημαίνει τίποτα παραπάνω από αυτό. Δεν σημαίνει ότι είμαι ρηχός, ότι πήγα για τη ματαιοδοξία μου, ότι θέλω να γίνω ο Τομ Κρούζ. Δεν χρειάζεται να πω κάτι, αφού... Τα είπε όλα. Ευχαριστώ, γεια σας. Εσύ τα έχεις πει, αυτά είναι με δικά σου. Ναι, τα είπε όλα, τα είπε όλα. Πολλά δεν τα ήξερα εγώ από αυτά τα πράγματα που έχεις κάνει. Ούτε εγώ, κάποια τα μάθα και εγώ τώρα. Το ομολογώ. Επίσης θέλω να σας πω ότι το παιδί αυτό έχει ένα πολύ δικό του χιούμορ. Πολλές φορές παρεξηγείται λίγο το χιούμορ σου κάποιος. Ναι, ναι. Θυμάσαι που είχες δώσει ένα, δεν ήταν ακριβώς συνέντευξη, ένα κιού σου είχαν κάνει. Κιού είναι όταν πάει η κάμερα και δίνει το μικρόφωνο και μιλούσες με σπαστά ελληνικά. Ναι. Και... είναι πρόβλημα αυτό. Μιλούσες είναι... με σπαστά ελληνικά. Και μετά λέγανε, καλά, εντάξει, πήγε 2 χρόνια στην Αμερική και ξέχασε να μιλάει τη γλώσσα του. Ναι, τι θα κάνω αυτό, Βαλία, πες μου λίγο, πώς μπορεί να φύγει αυτό το κεφάλι μου μέσα. Δεν θα το, πρέπει να αποφασίσεις να καταλάβεις ότι δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να συντονιστούν στο δικό σου μήκος κύματος. Άρα τι θα κάνω. Τίποτα, θα συνεχίσεις να έχεις το δικό σου χιούμορ. Και άμα μου βγαίνει αυτό, τι να το καταπιέζω. Όχι, να το συνεχίσεις και να δέχεσαι τις συνέπειες όπως όλοι μας. Φωνάζουν όμως μετά, από πάνω. Φωνάζουν μετά και μετά καταλάβεις τι θα κάνω εγώ. Τίποτα. Συνέχισε να κάνεις αυτό που κάνεις. Εντάξει. Έλα να πούμε για τα 7 λεπτά ψυχής, γιατί πραγματικά αυτή είναι μια δουλειά που νομίζω ότι πρέπει να την μοιραστούμε με τον κόσμο. Ναι. Έχω κάνει ένα ντοκιμαντέρ με αφορμή την αμφιλεγόμενη νίκη του Σπύρου Λουί στους Ολυμπιακούς του 1896 και είναι παραγωγή της Production House. Μουσική έχει γράψει ένας σπουδαίος συνθέτης, ο οποίος εδρεύει στο εξωτερικό και έχει κάνει μεγάλες ταινίες, ο Κώστας Χριστίδης, μοντάζ ο Δημήτρης Μάρης, ο Πάνος ο Μανολίδης και ο Αλέξης ο Καπλάνης είναι η παραγωγή της ταινίας. Βλέπουμε τώρα τον Δημήτρη Θεοδωρακάκο, ένα σπουδαίο Έλληνα αθλητή και το τρέιλερ της ταινίας. Τα τελευταία 3 χρόνια έκανα έρευνα και γυρίσματα για να προσπαθήσω να αντιληφθώ το επίτευγμα του σπουδαιότερου Έλληνα δρομέα, του Σπύρου Λούι. Αυτή η περιπλάνησή μου με οδήγησε στην ταινία, που, το τρέιλερ της οποίας βλέπετε, και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις νύχτες πρεμιέρας. Ναι. Ο Θοδωρής Κοζανιόπουλος την είδε και δεν του άρεσε καθόλου. Και η Ναταλία. Και η Ναταλία. Ούτε της Ναταλίας της άρεσε. Και αυτή η ταινία, όταν με το καλό ξεμπερδέψουμε με αυτό το ζήτημα που μας έχει βαρύνει όλους, ελπίζω να μπορέσω να τη μοιραστώ μαζί σας είτε στις αίθουσες είτε σε κάποια πλατφόρμα. Και προς το παρόν δυστυχώς δεν μπορώ να τη μοιραστώ αλλιώς, αλλά πολύ σύντομα θέλω πάρα πολύ να τη δει ο κόσμος. Κατέληξες κάπου μέσα από την έρευνα που έκανες? Υπάρχει μια απάντηση, ναι. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον. Δίνει την απάντηση. Υπάρχει μια απάντηση. Γιατί γίνομαι εγώ πειραματόζω. Δεύτερο αποκλειστικό σου δίνω, θα τρελαθώ. Μας γέμισες αποκλειστικά. Γίνομαι πειραματόζω αυτού του πειράματος. Και έχει ενδιαφέρον για να συζητήσουμε είτε είμαστε δρομείς είτε δεν είμαστε, το τι σημαίνει για μας ο ήρωας, το πόσο μας εμπνέει. Και μεγάλο ευχαριστώ, βλέπω και τον Δημήτρη Θεοδωρακάκο, ένα σπουδαίο αθλητή, ο οποίος είναι μεγάλο κομμάτι αυτής της ταινίας. Τα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ σε ενέπνευσαν να κάνεις και το δικό σου τρόπο ζωής τέτοιο, γιατί επειδή σε ακολουθώ στο Instagram, βλέπω τον τρόπο που αθλείσαι, τον τρόπο που τρέχεις. Ο Πάνος δεν τρέχει όπως μπορεί να τρέξουμε εμείς κανονικά, να βάλουμε μια φόρμα και να τρέξουμε. Βάζει κολάν ο Πάνος. Ναι, ο Πάνος κολάν, τρέχει σε κακοτράχαλους δρόμους. Δηλαδή, ο Πάνος μπορεί να τρέξει σαν το κατσίκι, σε βουνοπλαγιές. Σε ενέπνευσε τον ντοκιμαντέρ ή το έκανες ανέκαθεν αυτό εσύ? Ανέκαθεν ασχολούμαι με το τρέξιμο και τον αθλητισμό. Και αυτό με βοήθησε, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μιλούν στο ντοκιμαντέρ, εμένα με είχαν δει και στους μαραθωνίους, με γνωριζόμασταν κάπως. Οπότε είναι πολύ εύκολο για εκείνους να συζητήσουν για ένα τόσο επικίνδυνο εντός εισαγωγικών θέμα, όπως είναι ο εθνικός μας ήρωας. Και όχι ο εθνικός μας στάρ, που επίσης μπορεί ενδεχομένως να είναι το δεύτερο ντοκιμαντέρ, αλλά σταματάω εδώ.
Θέλω να πάμε. Η Αμερική υπάρχει ακόμα ή. Τελευταία φορά που κοίταξα, νομίζω. Όχι, ρε παιδί μου, για σένα εννοώ. Έχει σύνορα. Στα σχέδιά σου με υπάρχει. Με Καναδά και Μεξικό από κάτω. Τα οποία. Στα σχέδιά σου υπάρχει την εγκατέλειψη. Την Αμερική. Την Αμερική. Την προσπάθεια που κάνει στην Αμερική, ρε παιδί μου, αυτό λέω. Η προσπάθεια που κάνει κάθε καλλιτέχνη που σέβεται αυτό που κάνει δεν σταματάει. Ούτε διακόπτεται κάποια σχέση. Είναι μια καλλιτεχνική δράση που κάνει, η οποία αν καταφέρει και ενδεχομένω πατήσει και σε διαφορετικά εδάφια από τα δικά σου, δεν σταματάει. Συνεχίζεται. Και η Αμερική έχει δικιά της. Ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι αν έχει κάποια στιγμή. Δικό της δρόμο που δεν υπάρχει ο Πάνος Βλάχος. Είναι ένας μικρός κόκκος άμμου σε αυτό που συμβαίνει. Και το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να δημιουργώ και να γίνομαι καλύτερος και ό,τι προκύψει από αυτό. Όπου προκύψει. Θα επιστρέφεις στην Αμερική ή θα. Φυσικά θα επιστρέψω. Αυτό σου είναι η Αμερική θέλει να επιστρέψω. Να τη ρωτήσουμε σε μια άλλη συνέντευξη. Εντάξει, θα τη ρωτήσουμε. Τώρα άλλαξε και πρόεδρο, μπορεί να θέλει. Όχι, ανάλογα με τα επαγγελματικά σχέδια του μέλλοντος, τα οποία η έκφρασή μου στην τηλεόραση πρέπει να δείχνει το ότι είμαι περιζήτητος, έτσι ώστε και οι followers αλλά και οι προτάσεις σε διάφορα να ανεβαίνουν, είναι το ότι καίγομαι, ας πούμε. Τώρα, σταμάτησα, δεν μίλησα, δεν είπα τίποτα. Δεν είπες κουβέντα. Πριν πάμε στο παιχνίδι, θέλω να μου ρίξεις λίγα πλάνα από την Αγγελική, γιατί ήρθε η ώρα των ερωτήσεων του Twitter. Ρίχτα. Να σου μεταφέρω την αγάπη όλου του τεράστιου fan club της σειράς Αγγελική, να σου διαβάσω ακριβώς όπως μου το γράφουν. Υποκλεινόμαστε στο ταλέντο του. Για μας ήταν η αποκάλυψη της χρονιάς. Τι τον έκανε να δεχτεί το ρόλο και πώς τον μελέτησε, το απάντησε. Το απάντησε, παιδιά. Δείξω το απάντησε. Δικά αυτό, παιδιά. Υπάρχουν δύο σκηνές που έχουν συγκλονίσει τους φίλους που γράφουν αυτήν την ερώτηση. Mm-hmm. Όταν ζητάς από την μητέρα σου να σε νανουρίσει. Ναι. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό το νανούρισμα, γιατί κάτι σημαίνει αυτό η ανάγκη, έτσι, κάτι σηματοδοτεί αυτό το πράγμα. Δεν είναι απλά κάνε με να κοιμηθώ, μαμά. Επίσης ανήκει στην φιλαρέτικο μήνυμα αυτό. Το νανούρισμα, αυτό δείχνει μια πολύ ιδιαίτερη και επαφή που έχουν αυτοί οι δύο άνθρωποι και για να μην σας το χαλάσω θα το κρατήσω μέχρι εκεί, γιατί η σειρά βασίζεται λίγο στα μυστικά που έχουν οι ρόλοι μεταξύ τους και τις επαφές που έχουν που είναι ιδιαίτερες, οπότε για να μην σας χαλάσω την απόλαυση δεν θα πω περισσότερα. Πολύ σωστό. Αλλά είναι πολύ ιδιαίτερη σχέση που έχουν αυτοί οι δύο άνθρωποι και αυτό έχει και το ενδιαφέρον. Και suspense. Στην απόπειρα βιασμού υπήρχε και ένα, είπες στην Φιλαρέτη Κομνηνού, δεν ήμουν εγώ μαμά, ήταν κάποιος άλλος. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι είσαι ένας διχασμένος άνθρωπος, έχεις δύο εαυτούς. Ο ρόλος που υποδίωμαι έχει πολλά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι το ότι δεν μπορεί να ελέγξει αυτή την ιδιαίτερη πάθηση που έχει, η οποία θα αποκαλυφθεί λίγο αργότερα, οπότε να μην την βγάλω εγώ προς τα έξω. Πολύ. Αλλά είναι γενικά το θέμα της συμπεριφοράς απέναντι στη γυναίκα. Είναι ένα θέμα που πραγματεύεται η σειρά και είναι πολύ επικίνδυνο θέμα. Και επειδή εγώ παίζω, καλούμε να παίξω αυτό το ρόλο, χαίρομαι που η δικιά μου η ζωή και η σχέση με τις γυναίκες και με τον κόσμο, λόγω της κωμωδίας που έπαιζα στο παρελθόν, μπορεί ενδεχομένως να υπογραμμίσει πόσο επικίνδυνο και πόσο σημαντικό είναι να αλλάξει η συμπεριφορά μας απέναντι στο βιασμό και να συζητήσουμε την συμπεριφορά μας απέναντι στη γυναίκα σήμερα και απέναντι στις μειονότητες και στους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την ίδια δύναμη με εμάς. Και η σειρά η δικιά μας, πρωταγωνιστώντας και η Φιλαρέτη και η Μέρη Μινά, θέτοντας τη γυναίκα πολύ ψηλά, είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα. Και ας είναι μυθοπλασία. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Εν αντιθέσει με άλλα, ρε παιδί μου, πράγματα. Έχεις. Δεν είπα τίποτα. Όχι, όχι. Και ούτε θα πεις. Όσο είμαι εγώ εδώ. Να δούμε παρακαλώ πολύ την αποκλειστική σκηνή της Αγγελικής. Είναι Δευτέρας ή Τρίτης, Βασιλάκο μου. Αυριανό επεισόδιο ή της Τρίτης. Δεν θέλω να με γελάσεις. Για να μην σε γελάσω, λέει ο αρχισυντάκτης. Ας πούμε Τρίτη. Ας πούμε Τρίτη. Γιατί μπορεί να είναι και το αυριανό μου. Ας πούμε αυριανό για να γίνει χαμός. Αύριο. Αν δεν το δείτε αύριο, θα το δείτε την Τρίτη. Αποκλειστική σκηνή από την Αγγελική. Για τα μάτια σας μόνο. Πες μου, τι έγινε με τον αστυνομικό? Όλα καλά. Του είπα ακριβώς αυτά που συμφωνήσαμε. Σε πίστεψε? Δεν είχε λόγο να με πιστέψει. Μαμά, δεν έχουν κανένα στοιχείο εναντίον μου. Ελπίζω να μην σε ξανά ενοχλήσει. Πάει, τελείωσε. Μην ανησυχείς για μένα. Εσύ ξεκουράσου. Εντάξει. Έγινε κάτι και έχω αναλάβει τις ευθύνες μου. Να μην επαναληφθεί, σε παρακαλώ. Ποτέ. Ποτέ.
Δεν θα το αφήσω εγώ να επαναληφθεί. Μου δίνεις το λόγο σου. Το ξέρω. Δεν θα με απογοητεύσεις. Δεν πιστεύεις ότι θα τα καταφέρω. Τι λες? Τι λες? Φυσικά και το πιστεύω. Όλα θα πάνε καλά. Φοβάμαι. Μη φοβάσαι, μαμά. Δεν έχεις λόγο. Θα είμαι εγώ για σένα. Εδώ θα είμαι. Πάντα. Θα είμαι δίπλα σου. Εντάξει, την καλύτερη σκηνή μας έστειλαν. Κανάλι μου, σε ευχαριστώ. Ευθυμήσαμε και πάλι. Δεν έχει σημασία, δεν ευθυμήσαμε, αλλά είναι, η χημεία σας είναι μαγική με τη Φιλαρέτη πάνω. Μαγική. Και αυτή η σκηνή ήταν από τις πιο δυνατές. Για να δείτε τι θα δείτε, όχι τίποτα άλλο. Με την Κατερίνα, να περιμένουμε έτσι ένα ευτυχές τέλος. Θα ζήσει για να σε χαρίσει. Χωρίς να θέλω να είμαι έτσι απαισιόδοξο στη ζωή. Αλλά... Δεν τη βλέπεις καλά την Κατερίνα. Παιδί μου, είναι σαν να. Πώς το βλέπεις αυτό που ζούμε τώρα? Το βλέπεις να πηγαίνει για καλό να βγαίνει. Σου δείχνει πολύ αγάπη το κορίτσι στο καημένο. Δεν φταίει αυτό. Φταίει, έχει πρόβλημα αυτό το άνθρωπο. Παιδί, αυτό είναι το υφασμά του λάθος. Τι να κάνουμε. Ακριβώς αυτό. Το ξέρω. Είναι το υφασμά του. Η κατασκευή φταίει, δηλαδή. Ας παίξουμε με τον Πάνο το αγαπημένο μας παιχνίδι και μετά και μετά. Τι είναι αυτό? Τι είναι, ρωτάει, τι είναι το και μετά και μετά. Είναι, αυτό τι είναι? Θα σ' αρέσει πάρα πολύ. Με τη μνήμη πώς θα πας γενικότερα, θυμάσαι? Και το όνομά σου ξέχασα να φυλασίσεις. Ωραία, κατάλαβα. Λοιπόν, Αριστοτέλη μου. Θα το δούμε τώρα, Δημοσθένη μου. Λοιπόν, θα παίξουμε κάποια αποσπάσματα παλιά σου σύριαλ. Θα πατάμε pause και εσύ θα πρέπει να μου πεις τι λες στη συνέχεια. Okay. Θα σου δίνω όμως τρεις επιλογές. Θα σου δίνει βοήθεια. Θα σου δίνω τρεις επιλογές. Να ξεκινήσουμε από τη ζωή της. Μπορεί να βάζω δικιά μου εγώ, τέταρτη. Όχι. Κοίτα, αν πιστεύεις ότι άλλαξε το σενάριο, ναι. Να ξεκινήσουμε από τη ζωή της άλλης. Έχω επιλογή? Όχι. Κλαίω. Εμένα φοβάσαι, μανάρι μου. Εμένα. Φοβάσαι μην αποκαλυφθεί το μυστικό μας. Δεν ξέρω. Μπορείς να εραστείς να είσαι τέλειος. Αλλά κατά τα άλλα δεν πιάνεις και πολλά. Για μαζέψου, ε! Εντάξει, χαλάρωσε. Δεν είναι και εύκολο να τα συνδυάζει όλα ένας άνδρας. Και μυαλό και σεξ απείλ. Και εσύ στο δεύτερο είσαι άπιαστος. Και εγώ? Εσύ στο δεύτερο είσαι άπιαστος. Άπιαστος. Τι απαντάει ο Τζόρτζης στην Ξένια? Πρώτον, εσύ εμένα με έχεις για ρεζέρβα. Δεύτερον, και στο μυαλό άπιαστος είμαι, μη φοβάσαι. Ή τρίτον, με τρελαίνει που είσαι δαιμόνια. Πω τέταρτο θέλω να πω, αλλά δεν γίνεται. Θα με κράξει η Ναταλία. Ρεζέρβα. Εσύ εμένα με έχεις για ρεζέρβα. Για να δούμε. Εσύ εμένα με έχεις για ρεζέρβα. Θυμήθηκε! Δύναμη είσαι! Μπράβο Πάνο. Δύναμη. Πάμε να δούμε στο δεύτερο. Βασιλιάδες. 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 Είμαι ένας άντρας φουλ ερωτευμένος και πρέπει κάπου να πω τον πόνο μου. Και είναι βαθύ το δράμα που περνάω. Πολύ βαθύ. Πολύ βαθύ, πάρα πολύ βαθύ. Σαν γιώτρηση. Αλλά κανείς δεν με βοηθάει. Η Μαρίνα μου τι λέει. Ο Μινάς μου τι λέει. Η Θιά μου, η Γιούλη μου τι λέει. Όλοι μου τι λένε. Εσύ δεν ακούς κανέναν. Αφού γουστάρεις ρε παιδάκι μου, ακολούθα την καρδιά σου. Κυνήγησε τη μέχρι τελικής πτώσεως. Τι απαντάει ο Λεωνίδας στη Σόφη? Πρώτον, μόνο την κυνηγάω, κάνω και τίποτα άλλο. Δεύτερον, τόσο κυνηγητό ρε παιδί μου, ούτε στο σχολείο δεν έριξα. Και τρίτον, μωρέ, εγώ την κυνηγάω, αλλά αυτή ξεκλειστράει. Αχ, ένα και τρία. Ή ένα ή τρία είναι. Το τρία, το ξεκλειστράει. Εγώ την κυνηγάω, αλλά αυτή ξεκλειστράει. Ναι, αυτό. Μωρέ, εγώ την κυνηγάω, αλλά αυτή ξεκλειστράει. 2-0! 2-0 το 10! 2-0 και όχι στην έδρα του, και όχι στην έδρα του. Εκτός έδρας. Πάμε για το τρίτο, μην αρχίζει τη μουρμούρα. Εδώ. Εδώ θα είναι δύσκολα γιατί... Μόνο μου ξέρεις τι σκεφτόμουν. Μήπως φέτος δεν πάμε διακοπές. Γιατί? Γιατί έχω μόνο 2 εβδομάδες άδεια. Α, 2 εβδομάδες φτάνουν και περισσεύουνε. Μια χαρά είναι 2 εβδομάδες. Και τις βουτιές μας, τις ξάπλες μας. Ναι, αλλά έχουμε και το γάμα της Μάνιας. Δεν θα προλάβουμε.
Λοιπόν, τι απαντάς πάνω στην Ιωάννα Τριανταφυλλίδου εκεί? Πρώτον, μη φοβάσαι, θα γίνει ο γάμος και χωρίς εμάς. Δεύτερον, γιατί εμείς θα ράψουμε τον ηφικό? Ή τρίτον, έλα μωρέ, θα είμαστε πίσω στην ώρα μας. Δύσκολο. Όχι το 3. Όχι το 3. Για, μπορείς να μου επαναλάβεις. Μη φοβάσαι, θα γίνει ο γάμος και χωρίς εμάς. Ή το 2, γιατί εμείς θα ράψουμε τον ηφικό? Αυτό. Για να δούμε. Γιατί εμείς θα ράψουμε τον ηφικό? Γιατί εμείς θα ράψουμε τον ηφικό? 3-0, έβαλε τρίαμος! Είναι πολύ δυνατός, παιδιά, και του έχει μείνει μόνο η Αγγελική. Πάμε για το απόλυτο τώρα. Πάμε για το απόλυτο. Αγγελική. Αγγελική από τα πρώτα επεισόδια. Τι πρέπει να κάνω για να μην ανησυχείς? Εγώ θα σου πω. Για τα περισσότερα εσύ μου λες. Δεν είσαι υποχρεωμένος να κάνεις ό,τι λέω. Εγώ βέβαια ό,τι λέω το λέω για το καλό σου. Και ποτέ μα ποτέ δεν είπα να μην ενδιαφερθείς για μια γυναίκα. Ωραία. Άρα τώρα ποιο είναι το πρόβλημα? Για μια γυναίκα ικανή για κάτι παραπάνω από το να στρώνει κρεβάτια και να βράζει τσάγια. Χοντρό. Χοντρό, ε. Εντάξει, δεν μιλάει ωραία. Όχι. Τι απαντά στη φιλαρέτη κομμουνιού? Είναι αυτό λοιπόν. Εύκολο, γιατί το θυμάμαι. Είναι κοντινότατο. Το θυμάσαι, πες το χωρίς να το πω. Όχι, όχι, πες τα τρία εσύ. Αφού έχει κάνει τόση δουλειά. Δηλαδή. Με όχι, όχι ξεκινάει. Ναι. Όχι. Όχι, όχι, η Κατερίνα είναι πολλά περισσότερα από αυτό που λες. Συγγνώμη. Όχι, όχι, η Κατερίνα είναι πολλά περισσότερα από αυτό που λες. Αφού το θυμάσαι, αυτό είναι. Αυτό είναι, το ξέρω. Αυτό είναι. Αφού είναι φρέσκο. Αλλά όχι, όχι, μη με παρατάς, τα λέγε. Όχι, μη με. Πάμε. Όχι, όχι. Κατερίνα, είναι πολλά περισσότερα από αυτό που λες. Εύκολο. Αυτό ήταν εύκολο. 4-4. Δίνουμε το βραβείο του ρόλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να το ανοίξεις. Φυσικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα, παιδιά, πήρε τη χρυσή την κούπα. Τη χρυσή την κούπα 4-4. Με το όνομά σου πάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, τι φαντάζεσαι να λέγει άλλο όνομα πάνω. Δεν το είχε δει, παιδί, με τον από την άλλη πλευρά. Με το όνομά σου πάνω, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Περάστε καλά. Πάρα πολύ. Κι εγώ. Εγώ ήμουν σίγουρη θα περάσω καλά. Καλά γυρίσματα, να είσαι γερός, να προσέχεις, να τρέχεις, να εκτονώνεσαι, να κάνεις πάντα αυτό που γουστάρεις. Καλή δύναμη και εσάς, καλή δύναμη σε όλους. Θα περάσει. Θα περάσει. Όσο μπορείτε, αγαπάτε αυτούς που είναι κοντά σας και αυτούς που είναι μακριά σας, στέλνετε τους κάτι. Αγάπη και σκέψη και ό,τι μπορούμε να κάνουμε για τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή περάνε πολύ πιο δύσκολα από εμάς. Ναι, αυτό και είναι. Είναι πάρα πολύ. Ας το κάνουμε. Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πάνο. Να είσαι καλά, Πάνο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.